Στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές συζητείται το νομοσχέδιο για το διάδοχο σχήμα του νόμου Κατσέλη. Η ελληνική κυβέρνηση, όπως γνωρίζετε, κατέθεσε χθες στο Κοινοβούλιο διάταξη που διευθετεί οριστικά το ζήτημα προστασίας της πρώτης κατοικίας. Ένα ζήτημα που προέκυψε με τρόπο εμφατικό στη διάρκεια της κρίσης και αφορά χιλιάδες συμπολίτες μας. Με τη ρύθμιση που κατατέχθηκε χθες, επιτυγχάνεται ο στόχος που είχαμε θέσει εξ αρχής, να προστατευτεί δηλαδή η πρώτη κατοικία και συγχρόνως οι τράπεζες να καταφέρουν να εξηγιάνουν ταχύτερα τα χαρτοφυλάκια τους από τα κόκκινα δάνεια. Για πρώτη φορά, με το νέο θεσμικό πλαίσιο, προστατεύεται η πρώτη κατοικία όχι μόνο για τους ευάλωτους οφειλέτες που έχουν πάρει στεγαστικό δάνειο, αλλά και για πολλούς επαγγελματίες που έχουν πάρει επιχειρηματικό δάνειο. Επίσης, για πρώτη φορά, με το νέο θεσμικό πλαίσιο προβλέπεται η επιδότηση της δόσης των δανείων για τους δικαιούχους που θα υπαχθούν στις σχετικές διατάξεις. Για να μπορεί κάθε φυσικό πρόσωπο, ανεξαρτήτως της επαγγελματικής του κατάστασης, να ενταχθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για το νέο καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια που είχαν συμφωνηθεί στον πυρήνα της αρχικής συμφωνίας της κυβέρνησης με τις τράπεζες δεν άλλαξαν. Συγκεκριμένα, η κάλυψη αφορά την πρώτη κατοικία αντικειμενικής αξίας έως 250.000 ευρώ για στεγαστικά, επισκευαστικά ή καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες, ενώ αντίστοιχα για τα επιχειρηματικά δάνεια με προσημείωση πρώτης κατοικίας η αντικειμενική αξία του ακινήτου πρέπει να είναι μέχρι 175.000 ευρώ. Επίσης, η ύπαρξη άλλην πέραν της κύριας κατοικίας, ακίνητης περιουσίας ή μεταφορικών μέσων του ετούντος δεν κολλεί την υποβολή της αίτησης, αρκεί η αντικειμενική αξία της λοιπής ακίνητης περιουσίας και των μεταφορικών μέσων να μην υπερβαίνει το διπλάσιο της συνολικής προσρύθμισης οφειλής και σε κάθε περίπτωση τις 80.000 ευρώ. Για πρώτη φορά, στο νέο πλαίσιο εντάσσονται επιχειρηματικά δάνεια που έχουν υποθήκη την πρώτη κατοικία του οφειλέτη. Οι υπαγόμενοι στο νέο πλαίσιο θα καταβάλουν μέχρι και το 120% της αξίας της κύριας κατοικίας τους με χαμηλό επιτόκιο και σε χρονική περίοδο που μπορεί να φτάνει μέχρι και τα 25 χρόνια. Στα κριτήριά του, το διάδοχο σχήμα του νόμου Κατσέλη περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η προστασία της πρώτης κατοικίας μέχρι 250.000 ευρώ για τα στεγαστικά δάνεια και μέχρι 175.000 ευρώ για τα επαγγελματικά δάνεια και εισοδηματικά κριτήρια έως 36.000 ευρώ. Επίσης, υπάρχει πρόβλεψη ώστε το επιτόκιο της ρύθμισης να είναι ιδιαίτερα χαμηλό, συγκεκριμένα στο ύψος του Euribor τριμήνου προσαυξημένο κατά 2%, προκειμένου να προσδιορίζεται χαμηλή μηνιαία δόση. Στο νέο πλαίσιο προβλέπεται για πρώτη φορά η επιδότηση του δημοσίου για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή έως και 25 χρόνια, στις καταβαλλόμενες δόσεις. Η διαδικασία της ρύθμισης, όπως γνωρίζετε, θα διεξάγεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ενώ αν δεν επιτευχθεί συνενετική ρύθμιση, ο οφειλέτης δικαιούται να ζητήσει τη ρύθμιση των οφειλών του με απόφαση δικαστηρίου. Τα όρια του οικογενειακού εισοδήματος διαμορφώθηκαν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αντιστοιχούν στις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, όπως αυτές καθορίστηκαν από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, προσαυξημένες κατά 70%. Τέλος, σε κάθε περίπτωση, το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών δεν θα πρέπει να είναι ανώτερο από τις 130.000 ευρώ αναπιστωτή. Η ρύθμιση για την προστασία της πρώτης κατοικίας αποτελούσε και αποτελεί κεντρική προτεραιότητα για την ελληνική κυβέρνηση. Θυμίζω ότι παραλάβαμε μια χώρα στην οποία από την 1η-1η του 2015 είχε πάψει να ισχύει η οποιαδήποτε προστασία της πρώτης κατοικίας. Καταφέραμε από τότε μέχρι σήμερα τόσο την παράταση ισχύως του νόμου Κατσέλη, την εξέλιξή του με τις παρεμβάσεις του νόμου Σταθάκη και σήμερα κλείνουμε αυτήν την εκκρεμότητα με μια ρύθμιση που προστατεύει την συντριπτική πλειοψηφία των δανειοληπτών με επιπρόσθετη πρόβλεψη και για τα επιχειρηματικά δάνεια. Με αυτή την έννοια, η στάση και η κριτική της Νέας Δημοκρατίας όλο το προηγούμενο διάστημα συνιστά μνημείο, νομίζω, πολιτικού αμοραλισμού και θράσους. Οι άνθρωποι που άφησαν απροστάτευτη τη λαϊκή κατοικία, την ίδια στιγμή που έκαναν τη μία ανακεφαλαιοποίηση πίσω από την άλλη, χωρίς σχέδιο και χωρίς μέρημνα για τα κόκκινα δάνεια, σήμερα θα έπρεπε τουλάχιστον να είναι λίγο πιο προσεκτικοί όταν ασκούν κριτική. Ο ελληνικός λαός γνωρίζει πολύ καλά ποιοι είναι οι πολιτικοί υπέτη της έκρηξης του ιδιωτικού χρέους των οικογενειών και των επιχειρήσεων, το οποίο, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, έλαβε χώρα την περίοδο 2010-2014, ενώ ο ελληνικός λαός γνωρίζει το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ δεν είχαν φροντίσει να υπάρχει καμία πρόβλεψη για την προστασία της πρώτης κατοικίας όταν ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό δεν ήταν αμέλεια, αλλά στρατηγική επιλογή.
Διότι στον κόσμο των διαπλεκόμενων ελίτ που υπερασπίζονται, ο αδύναμος, ο ευάλωτος δεν έχει δικαίωμα στην προστασία. Αντίθετα, η προστασία αφορά τους ισχυρούς, τις βίλες, τα εξοχικά, τις πισίνες που μέσα από χαριστικές φωτογραφικές ρυθμίσεις μπορούν να τους εξασφαλίζονται SAE και υπάρχουν αρκετά παραδείγματα για αυτό, για τα οποία θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και σήμερα. Περίπου στο 25% υπολογίζονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Γιάννης Δραγασάκης, μιλώντας για την τροπολογία που αφορά την προστασία της πρώτης κατοικίας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, προσθέτοντας ωστόσο ότι είναι δύσκολο να ξεχωρίσει τις περιπτώσεις, γιατί μπορεί κάποιος σκόπιμα και συνειδητά να αποφεύγει να πληρώσει το δάνειο και δίπλα να έχει σε ένα δράμα. Το θέμα ήταν να φύγει το βουνό, όχι απλώς να μεταφέρουμε τα δάνεια από τις τράπεζες κάπου αλλού, υποστήριξε ο κύριος Δραγασάκης και έριξε τον μπαλάκι για τα επόμενα βήματα στις τράπεζες, ώστε να τρέξει το σύστημα και να οδηγηθούμε, όπως είπε, σε λύση. Στο αίτημα της ΔΣ και του ΚΚΕ να κληθούν οι φορείς, έγινε τελικά αποδεκτή η συμβιβαστική πρόταση του Γιάννη Κουτσούκου από τη ΔΣ να κληθούν στην απογευματινή συνεδρίαση ορισμένοι φορείς που σχετίζονται με το νομοσχέδιο.